Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Δόξα τω, μια χαρά. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει βομβαρδιστεί το email σου σήμερα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία διαθέτεις, φαντάζομαι, από μηνύματα για αυτή τη μέρα, έτσι, ναι. Είναι μια μέρα που έχω πάρει πάρα πολλά βίντεο που, άμα σου πω ότι πολλά από αυτά δεν τα είχα δει από τον κόσμο. Ναι. Τόσο καιρό τα είχα δει και ήταν σήμερα μια μέρα να ξαναθυμηθώ τι είχε γίνει τότε και μια εκπληκτική πορεία της ομάδας που και εμείς είχαμε πανηγυρίσει την πρώτη, όπως είπατε εσείς, ελληνική ομάδα νίκησε επί της Ισπανικού Ορθόδοξου. Ναι. Τι είναι αυτό που θυμάσαι πιο χαρακτηριστικά, Χρήστο, από εκείνη τη σπουδαία βραδιά? Δεν ξέρω αν το συνειδητοποίησατε αμέσως ή χρειάστηκε να περάσει λίγος χρόνος για να συνειδητοποιήσετε τι ήταν αυτό που πετύχατε. Να σου πω την αλήθεια ότι ξέραμε πάρα πολύ καλά τι ομάδα είχε η Ατλέτικο. Είχε κατεβάσει νομίζω ότι καλύτερη δεκάδα, γιατί έπαιζε το τελευταίο της χαρτί απέναντι σε μεγάλα ονόματα. Το τότε τι μας είχε πει ο προπονητής, ο Κούπερ, που μας είχε πει ότι δεν έχετε να χάσει τα πολύ τίποτα, ενώ αυτοί έχουν να χάσουν. Και θυμάμαι είχαμε παίξει, ήσαμε με τους αντιπάλους. Ο τρόπος, ο ρυθμός του παιχνιδιού που είχαν τότε αυτοί, νομίζω ήταν ίδιο με το δικό μας, γιατί ήμασταν μια πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη ομάδα να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το ρυθμό. Νομίζω ότι όταν συνέχεια επιτευόμασταν και ο αντίπολος έγινε την ειδήσή μας, έφτανε και αυτό στο λάθος ώστε να μην μπορέσει να μας σταματήσει. Ήταν αυτοί που εμείς συνεχίζαμε με κάθε, από το πρώτο ημίχρονο μέχρι το τελευταίο, να πιέζουμε και να κάναμε πολλές φάσεις και να δημιουργήσουμε και να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα 2-3 που για τον αντίπολο ήταν κάτι... Δεν το περίμενε τόσο πολύ. Και μάλιστα στο ημίχρονο, δεν ξέρω αν εσείς τι σκεφτήκατε στα αποβιτήρια, θα μας το πεις εσύ. Εμείς, αν θες και ο περισσότερος κόσμος, όταν πια η Ατλέτικο, αφού προηγήθηκε ο Άρης πολύ νωρίς με τον Κόκε στο πρώτο λεπτό, είχε γυρίσει και το είχε κάνει 2-1, κανείς δεν πίστευε ότι ο Άρης θα μπορούσε να επιστρέψει στην επανάληψη. Σίγουρα, κανένας δεν πίστευε. Συμπληρώνω, Χρήστο, συγγνώμη. Και μπαίνει πρώτο λεπτό. Και απομακρύνεις και πάει μπάλα στο δοκάρι μας. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι, ναι. Πώς δεν το θυμάμαι, πες. Σίγουρα, θέλει θετήσεις αυτά τα παιχνίδια, να έχεις με το μέρος σου. Αλλά το θυμάμαι είναι ότι δώσαμε πολύ πίεση στον αντίπολο. Άμα δείτε και τη κατοχή της μπάλας στο δεύτερο μήχρο, είναι απίστευτο. Δηλαδή, όταν μια ομάδα με τέτοια ονόματα, ο Γουέρο, ο Ρέγιος, μέσα, ο Κώστα, πηγαίνει με το φύλακα, δηλαδή απίστευτα ονόματα που... Δεν ξέρω πόσο έκανε αυτή η ομάδα τότε, που περιπούλησε τόσους παίκτες. Την έχεις την πίεση και παίζεις πάνω κάτω, λιγούδες ευκαιρίες και φτάνωσες στο 2-2 και αμέσως συνεχίζει να επιτίθεσαι και να δημιουργήσεις ευκαιρίες. Νομίζω ότι τα έλεγε όλα, ότι η τότε ομάδα ήταν πάρα πολύ καλά δουλεμένη και ήταν πολλά μεγάλα πράγματα, όπως όχι μόνο με την Ατλέτικο αλλά και με τις άλλες ομάδες, την Βερκούζο που ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες στην Μπουζεσλίγκα, τότε η δεύτερη νομίζω τελείωσε την χρονιά. Ήταν μια πολύ καλή και φάνηκε και με τις άλλες ομάδες πόσο καλά στάθηκε και έφτασε ώστε να περάσει στην επόμενη φάση. Ναι, και νομίζω ότι ακόμη έχουν να λένε οι Ισπανοί και για την κερκίδα που είχαν κάνει οι φίλοι του Άριστε στο Βιθέντε Καλντερόν, στο παλιό πλέον γήπεδο της Ατλέτικο. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο πράγμα από ό,τι μας λέγανε μετά το παιχνίδι και ακόμη δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από αυτό το πράγμα. Σίγουρα, νομίζω ότι ήταν το πρώτη φορά που είχαν νιώσει τόσο στους αντίπαλους φιλάθλους εντός έδρας. Ακουγόμασταν μόνο οι φιλάθλοι μας. Ήταν κάτι που μας είχε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη μας και τι να πω, έχουμε τόσες τα χιλιάδες δυνατότητα να γίνουν πολύ σύντομα από την επόμενη χρονιά και η ομάδα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να πρωταγωνιστήσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ακόμα σε τέτοιο επίπεδο που είναι, που είναι στα ύψη. Πες μας λίγο, θυμάσαι τι είχε γίνει στα αποδυτήρια ή δεν θυμάσαι τίποτα από τους πανηγυρισμούς? Και να θυμίσω ότι είχε και εκπληκτική υποδοχή και στο αεροδρόμιο τα ξημερώματα. Ναι, είχαμε φτάσει ξημερώματα.
εντάξει, το, ο καθένας κρυβόμαστε μεταξύ μας και δεν το... Δεν πιστεύαμε τι είχαμε καταφέρει. Δηλαδή, το πιο πολύ πιστεύαμε ότι μπορεί να πάρουμε μέχρι μια σοπαλία, αλλά με τον τρόπο που ήρθε το παιχνίδι, δηλαδή το πίστευα να κρατήσετε δυνατά, λέγαμε στο παιχνίδι τα τελευταία 5 λεπτά, γιατί είμαστε μισό βήμα από την πρόκριση. Να. Δηλαδή, και με μια σοπαλία Μιζερόσπορ που τέτοια προχρεωνόμασταν, γιατί τους αφήναμε απ' έξω. Δηλαδή, τι να πω, είναι κάτι που είναι κάτι απίστευτο που έζησε αυτή η ομάδα και τότε. Με τους φιλαθλίτες και συνέχεια όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα νομίζω ήταν αξιόπιστη και ήταν που τα αγωνιστούσε συνέχεια, είχε πολύ μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Για σένα μάλιστα Χρήστο, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, εκείνα τα 6 παιχνίδια στους ομίλους και είχες παίξει βασικό σε όλα και αναντικατάστατος, δεν ξέρω, ίσως ήταν τα καλύτερα παιχνίδια που έχεις κάνει, από τα καλύτερα και τα παιχνίδια μάλιστα που σου άνοιξαν την πόρτα και για μια μεταγραφή λίγους μήνες αργότερα. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη χρονιά μου με την ομάδα. Θέλω να πω ότι εκείνη η χρονιά μου έδωσε την όθηση να πάρω μεταγραφή στους αγωνιστές στην Ουκρανία. Όταν είχα πάει στην Ουκρανία μου είχαν πει ότι αυτά είχαν δει μόνο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν με είχαν παρακολουθήσει σε κανένα ελληνικό. Ναι, δεν χρειαζόταν. Άμα θυμάστε ήταν τόσο επιμονή που επί ένα μήνα επιμένανε ώστε να με πάρουν γιατί δεν είχαμε συμφωνήσει τότε, ήταν η ομάδα της Ομόρες, δεν ήταν στην καλύτερη θέση. Τότε άρχισε και σπιαχνιότανε, κάτι που εμείς δεν ξέραμε, αλλά στο τέλος παίρνει απόφαση και για το σύλλογο ώστε να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω για να καταφέρω να πάρω μεταγραφή. Είναι ημέρα μνήμης η σημερινή και πάντοτε θα υπάρχει αυτή η ημερομηνία, ορόσημο, αλλά δεν ξέρω. Δεν στεναχωριέσαι κιόλας, δεν σε πιάνει και έτσι μια τσατίλα να το πω, ένας εκνευρισμός από το γεγονός ότι ο Άρης λίγα χρόνια μετά από αυτή την σπουδαία βραδιά έφτασε στο σημείο που έφτασε, γιατί έφτασε στον πάτο. Αυτό είναι το χειρότερο, την ίδια ομάδα με τόσο δυναμικό, με τόσο κόσμο, με τόσους φίλους που να αγωνιστούν όχι μόνο στα Ονίκη αλλά και εκτός, είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις υπόλοιπες ομάδες. Άμα δείτε, βρίσκομαι στον Κερδαίο εδώ και αυτή την τέταρτη χρονιά με ένα μικρό μπάντζετ, με παίκτες που είναι ταλέντα που είναι απρόθεση για να πουληθούν η ομάδα ή καταφέρει σε δύο χρονίες να έλπει στην Europa League και στη μία χρονιά που είχε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει, να φτάσει σε αυτό, αλλά είχε αποκλειστεί από την UEFA λόγω κάποια θυμμένα παιχνίδια που στην ουσία για μένα είναι, νομίζω ότι απίστευτα. Δηλαδή όταν γίνει μια ομάδα και κερδίζει και εσύ τιμωρείσαι, νομίζω ότι από αλλού ερχόντουσαν αυτά τα πράγματα, καταγγελίες από δικούς τους ανθρώπους, ίδια της κυβέρνησης, θα το λέγαμε έτσι ανώνυμα, και τιμωρείσαι, αλλά βρήκε τη δύναμη ώστε κράτησε το ρόστερ, κράτησε αυτά τα παιδιά που πίστευε αυτή και κατέφερε φέτος ακόμα πιο δύσκολα περνώντας 4 ομάδες. Κάτι που δεν το έχει κάνει ποτέ καμία αλβανική ομάδα, γιατί στην Ευρώπη πάλι το έχει καταφέρει να έχει πει, αλλά στην εισαγωγή από Champions League αποκλείστηκε από τα πλοία Champions League, αλλά μπήκε. Αλλά φέτος έβγαλε Δυνάμο Ζάγκρεπ, έβγαλε καλά τα μάτια που ομάδες με όχι τετραπλάσιο μπάντζετ, απίστευτο μπάντζετ, με πεταράδες μέσα. Που στην ουσία στην Ευρώπη, άμα δεις, δεν έχει να πεις ένα απίστευτο ρόστερ που έχουν και ελληνικές ομάδες που άμα δεις δίνουν εκατομμύρια και δεν περνάνε. Όπως λέει ο Παναθηναϊκός, έχει τόσους παίκτες και δεν κατάφερε να περάσει. Όπως ο ΠΑΟΚ. Είναι κάτι που νομίζω ότι με δουλειά και τη γνώση που με δικών ανθρώπων μπορεί να πολύ εύκολα να καταφέρεις και να είσαι συνέχεια σε αυτό το επίπεδο χωρίς να κάνεις πολλά λάθη και να σεβαστείς τους προσθέσεις που έχεις δίπλα σου και να τους στηρίξεις όχι μόνο οι δείξεις αλλά και ο κόσμος. Mm-hmm. Εσύ είσαι τέταρτη χρονιά όπως μας είπες στην Σκεντέρμπεου. Δεν ξέρω τον επαναπατρισμό στην Ελλάδα τον σκέφτεσαι. Ο Άρης σου περνάει από το μυαλό σου. Είσαι 32 χρονών πλέον. Πας σιγά σιγά στα 33. Μικρός είσαι, δεν είσαι μεγάλος. Σου περνάει από το μυαλό. Θα ήταν το ιδανικό για σένα να επιστρέψει για να ολοκληρώσει την καριέρα στον Άρη. Αν το σκεφτείς ότι το βλέπουμε τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η οικογένειά μου είναι δική μου αλλά είναι και ο Άρης.
Οι καταστάσεις έχουν έρθει έτσι ώστε να μην μπορέσω να ξαναγυρίσω στην ομάδα. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Εγώ το έχω πει ότι θέλω να είμαι στο σύλλογο, θέλω να παίζω για αυτά τα χρώματα. Σίγουρα δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Εγώ εύχομαι η ομάδα να έρθει εκεί που της αξίζει. Όπως έχω πει άλλη φορά, με ή χωρίς εμένα. Τι να πω, είναι κρίμα η ομάδα που βρίσκεται εκεί πέρα, γιατί δεν είναι δική μου συνεχόρια ολονών, γιατί έτσι πως έφτασε, γιατί τα ξέρουμε όλοι πάνω κάτω πως έχουν φτάσει τα πράγματα εκεί πέρα, γιατί τι να πω, φέτος με λίγη προσπάθεια, με την ηρεμία που έχει αυτή τη στιγμή και με αυτό το σύνολο που έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ο προπονητής και ο πρόεδρος, νομίζω ότι με το κεφάλι κάτω, με τη σοβαρή δουλειά που δείχνει μέχρι τώρα, πρέπει να καθαρίσει από νωρίς αυτή την άνοδο και να μην αφήσει καμία ομάδα ώστε να μπει και να της δημιουργήσει απολύτως κανένα πρόβλημα. Βλέπεις μάτσα, έχεις παρακολουθήσει κανένα, έχεις δυνατότητα να δεις κάποιο παιδί? Δυνατότητα δεν έχω παρακολουθήσει κανένα αγώνα, γιατί είμαστε συνέχεια μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που παίζουμε μεσοβδομάδα. Ναι. Παίζουμε 3 αγώνες την εβδομάδα και δεν έχω καταφέρει, γιατί ξεκίνησε και αργά το πρωτάθλημα. Δεν έχω καταφέρει κανένα παιχνίδι να δω. Ναι. Εύχομαι στο δεύτερο εξάμεινο, που θα είναι πιο ανά μια εβδομάδα, να καταφέρω ή στη τηλεόραση να καταφέρω να δω κάποιο παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι διαβάζω από τα σχόλια, από διάφορα, και έτσι πως έχει παρακολουθεί η ομάδα, νομίζω ότι δεν έχει κανένα να ζηλέψει. Νομίζω ότι άμα συνεχίσει έτσι, πρέπει να όπως έχει πάρει τα παιχνίδια 1-1 μέχρι τώρα, να συνεχίσει και να μην αφήσει κανένα περιθώριο, κανένα, ούτε το κανένα σχόλιο για να δώσει και αφορμή για κάποια ομάδα να διεκδικήσει την άνοδο εκτός από τον Άρη. Έλα, πες τώρα πόσο χρόνο είσαι, στα αλήθεια. Από το 2001 είσαι στον Άρη. Δεν 32 τώρα. Από την αλήθεια πες. Θα πάρω τη Δέσποινα τηλέφωνο να ρωτήσω, να ξέρεις. Μπορεί να πάρει Δέσποινα, αλλά εσύ είσαι ένας από τους παλιούς δημοσιογράφους, του Αλέξη, ότι έχετε την ομάδα που. Μαζί μεγαλώσαμε, Χρήστο. Μαζί μεγαλώσαμε, Χρήστο, μαζί. Παρεπιπτόντως που λες παιδάκι, να σου ζήσει και το δεύτερο. Και πάρα πολύ, να τη μεγαλώνεις όσο μπορείς και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Έχεις κάνει μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια μαζί με τη Δέσποινα. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σας. Και νομίζω, Χρήστο, γιατί μας δίνεται αυτή η αφορμή, ξεκίνησες όντως από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από τα πολύ χαμηλά, από 2001. Τον Άρη, χωρίς μάλιστα να συμπολογίζει κανένας, και έχεις καταφέρει μέσα από πολλές δυσκολίες και με το πάθος και τη δουλειά που πάντοτε, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό σου. Σκύλο, να κάνεις καριέρα και στην Ευρώπη, τώρα να παίζεις και στο Europa League, να κάνεις τόσες συμμετοχές με την Εθνική Αλβανίας. Πρέπει να αισθάνεσαι δικαιωμένος με τον εαυτό σου, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, δικαιωμένος είμαι, γιατί πάνω απ' όλα, όπως είπατε εσείς, η δουλειά, αυτό το πάθος που πρέπει να είσαι τη δουλειά σου, πρέπει να είναι να το σεβαστείς εσύ ο ίδιος. Όπως τότε με τη χρονιά που είχαν την καλύτερη πιστό με τον Κούπερ, με την Αλτέλικο μέσα, όπως και φέτος, άμα δείτε, παίζουμε όλο το καλοκαίρι εδώ στην Δερβαίου, είμαστε 5 άτομα, παίζουμε όλο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Πρωτάθλημα κύπελο, είναι κάτι που βάλτε μέσα ταξίδια, η οικογένειά μου μακριά, είναι πάρα πολλά και είναι πάρα πολλά αγώνες που δεν έχω σταματήσει. Σίγουρα άμα δεν δουλέψεις δεν μπορείς να σταθείς σε αυτό το επίπεδο, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το στηρίξεις εσύ ο ίδιος. Πρέπει να έχεις τη θυσία να είσαι μακριά από την οικογένειά σου, όπως είμαι εδώ και 6 μήνες εγώ. Χωρίς να δω την οικογένειά μου, συνέχεια ταξίδια, παίζοντας ανά 3 μέρες αγώνα. Και σε δύσκολη περίοδο με τα γεννητούρια με όλα αυτά. Δύσκολο, ναι. Δύσκολο τι είναι. Τι να κάνουμε. Έτσι, αυτά έτσι. Είναι, πρέπει να το υποστηρίξουμε και ακόμα και εμείς οι ίδιοι, αλλά και η στήριξη της οικογένειας είναι πάνω απ' όλα. Ναι. Πάντως έχεις αποκτήσει πάρα πολλές εμπειρίες τα τελευταία χρόνια, παίζοντας σε διάφορες ομάδες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω αυτή την εμπειρία ο Άρης θα τη χρειαζόταν. Εγώ το λέω, παιδιά όπως εσύ, κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψετε για να βοηθήσετε τον Άρη στην επιστροφή του σιγά σιγά. Μακάρι να γίνει αυτό που λέτε, αλλά σίγουρα δεν εξετάται ο μήνα. Δεν μπορεί μόνος του να έρθει. Καλά, μόνος του δεν μπορεί. Να φτάσει μόνος του εκεί που πρέπει να είναι. Είναι με ένα ή με κάποιον, γιατί ευτυχώς στο ποδόσφαιρο υπάρχουν άπειρες ποδοσφαιριστές. Μπορεί
να φτιάξεις πολύ καλή ομάδα, γιατί και μάναζερ υπάρχουν και νομίζω ότι τεχνικός διευθυντής θα πάντα, προπονητές καλοί υπάρχουν, αλλά σίγουρα θέλει δουλειά και στήριξη σε αυτό που θα κάνουν, όχι μόνο από τους ίδιους αλλά και από τους φιλάθλους, γιατί ο Άρης έχει αυτή τη δυναμική του κόσμου που μπορεί να έχει αυτή τη μεγάλη στήριξη και που απαιτείται και την ηρεμία να καταφέρει να σταθεί χρόνια σε αυτό το επίπεδο που είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Πάντως δεν γύρισες σε άλλη ελληνική ομάδα. Επέστρεψες για λίγο στον Άρη, ξαναέφυγες και προτίμησες να πας σε υψηλό βέβαια επίπεδο. Μιλάμε για επίπεδο πρωταθλητισμού στην Αλβανία. Άμα δείτε ότι οι συνέντευξεις που έχω δώσει σε προετοιμασίες, που εσείς ήδη ήσασταν άμα γυρίζετε πίσω, το έχω υποστηρίξει ότι δεν θέλω να γυρίσω σε καμία ελληνική ομάδα να παίξω εκτός από τον Άρη. Και αυτός είναι ένας λόγος γιατί δεν θέλω να παίξω καμία ελληνικά, γιατί δεν αισθάνομαι να παίξω στην Ελλάδα σε κάποια άλλη ομάδα. Ναι. Γιατί όπως είπατε είναι η οικογένειά μου εκεί και γύρισα στην Ελλάδα γιατί είδα ένα project, σας έχω πει ότι είχε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Ναι. Ένας πρόεδρος με ηρεμία, άμα δει τόσα χρόνια με αυτά που πέρασε και που έχει φτάσει. Γύρισα εδώ και είδα ότι και οι απαιτήσεις της ομάδας ήταν πάρα πολύ καλές και το ποδόσφαιρο που άμα δείτε στην Αλβανία έχει ανέβει πάρα πολύ. Να. Δεν μπορεί τώρα μια αλβανική ομάδα να περάσει τόσες ομάδες και να μπει στα Europa League. Έτσι. Και να έχει καταφέρει μόνο με μια ήττα στο Βελιγράδι να αποκλειστεί από την επόμενη φάση που μπορούσα να με διοικήσουμε το τελευταίο παιχνίδι. Έχουμε ήδη φτάσει 5 βαθμούς στους ομίλους με ομάδες πολύ, πολύ δύσκολες, δυνατές. Όπως έχω πει, το μόνο πράγμα που θα γυρνούσα ήταν ο Άρης στην Ελλάδα και όπως δεν εξαρτάται από μένα. Μακάρι να έρθει αυτή η μέρα ώστε να καταφέρω να ξαναπαίξω την ομάδα. Εντάξει, το συμβολέο σου λύγει το καλοκαίρι του 2018, τον επόμενο καλοκαίρι. Ο Άρης γυρίζει στο Super League, οπότε τα απολέψαμε. Στην προετοιμασία για συνέντευξη ετοιμάσου. Θα είμαι ο πρώτος μάλλον, έτσι. Θα έρθεις καθόλου τις γιορτές εδώ να δεις και παλιούς φίλους εδώ να περάσεις και από το γήπεδο? Θα είμαι, επειδή έχουμε λίγο θέμα με τα συνεχόμενα παιχνίδια με την Ευρώπη, έχουμε τα τελευταία 3 παιχνίδια θα είναι 3 μέρες στο Ρόντουταν, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω και με το κύπλο. Πιστεύω 23 του μήνος θα είμαι στα Ονίκη για τις επόμενες 10 μέρες. Ναι. Αυτό το πρόβλημα έχουμε, εκτός μην αλλάξει κάποιο, γιατί ο καιρός εδώ στην Αλβανία, ναι, πάρα πολύ βροχή και υπήρχε μια πρώτη πιθανότητα να αναβληθούν αυτή η εβδομάδα, αλλά μάλλον θα πήξουμε, δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί όπως είναι η Θεσσαλονίκη και εδώ ο καιρός, η βροχή μας έχει... Ναι, κατάλαβα. Πάντως σήμερα στο σπίτι εκεί που βρίσκεσαι όλη η οικογένεια, μάλλον θα δονείται από τα συνθήματα και από τα βιντεάκια από τη Μαδρίτη, είμαι βέβαιος. Σίγουρα. Πρώτος εγώ τα έχω δείξει. Να είσαι καλά, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα θυμήθηκες και όσα μοιράστηκες μαζί μας. Να είσαι καλά και θα τα πούμε για από κοντά. Καλή συνέχεια.